για να κάνουμε μια συνέντευξη Φόλης Σύρης, αλλά ξεκινήσουμε από αυτά που γίνεται τώρα. Άκουσα τις δύο τοποθετήσεις και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δραγασάκη, όσο μπορέσαμε τουλάχιστον αποσπασματικά εδώ στην εκπομπή. Πρόταση Μομφής ο ένας. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για την Ευρώπη, ο κύριος Δραγασάκης, πάει κουβέντα αλλού, αλλά θα συζητήσουμε τελικά Φόλης Σύρης για τρεις μέρες. Το νομοσχέδιο όμως για τις 120 δόσεις που κατατέθηκε σήμερα θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Θα ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα. Ναι, νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αυτή την πρόταση δυσπιστίας είναι και μια διαδικασία αντιπερισπασμού. Γιατί ήξερε ότι θα φέρετε το νομοσχέδιο τώρα σήμερα. Το ήξερε ότι θα έρθει μετά το Πάσχα. Το ήξερε. Ναι, αλλά ανακοινώσατε ότι θα έρθει στη Βουλή τη Δευτέρα, αφού είχε ανακοινώσει ότι θα φέρει την πρώτη θέση. Όχι, πρέπει να σας πω ότι ήδη από τη Μεγάλη Εβδομάδα επρόκειτο να έρθει, να σας θυμίσω ότι η Μεγάλη Τρίτη. Ναι. Και τελικά είπαν ότι αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή το Πάσχα. Δηλαδή είμαστε απόλυτα συνεπείς στο χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, λέω ότι είναι ένας διπλός αντιπερισπασμός. Αφενός για να μην γίνει συζήτηση για τα θετικά μέτρα. Να μην γίνει συζήτηση για τα μεγάλα και σημαντικά, αυτό που είπε και ο αντιπρόεδρος ο κ. Δραγασάκης. Και αφετέρου γιατί νομίζω ότι είναι και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή να στοχοποιεί, να αναδεικνύει μεμονωμένα γεγονότα και αποφεύγει να μπει στην ουσία. Δηλαδή στην ουσία που εδώ το ζήτημα είναι το κοινωνικό κράτος και ποια θέση παίρνει η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Πάντως θα ψηφίσει τις 120 δόσεις όπως είπε η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Τα ανακοίνωσαν σήμερα, οπότε να το θεωρούμε δεδομένο. Θα ψηφίσει 120 δόσεις. Εκτός αν έχετε εκπλήξεις, όπως είπανε. Άκουσα τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εκπλήξεις τώρα, εκπλήξεις προς το καλό. Δεν είναι κακό να ψηφίσουμε και εκπλήξεις προς το καλό. Καταρχάς είναι θετικό που νομίζω ότι έχει μια ευρύτερη αποδοχή από όλα τα κόμματα. Λίμωνο. Είναι καλά, μια... κρατήστε μικρό καλάθι, γιατί έχω την ερώτηση μετά από αυτό. Πες τι χάνει αποδοχή. Γιατί υπάρχουν ήδη αντιδράσεις για τις 120 δόσεις στην εφορία από την αντιπολίτευση. Θεωρεί ότι είναι. Να διευρυνθούν, θέλει. Ναι, θεωρεί ότι δεν είναι για πανηγυρισμούς. Ναι, αλλά γενικά πιστεύω ότι υπήρχε μια αποδοχή επί της ανάγκης και επί της αρχής. Ας το πούμε έτσι. Και αλίμωνο αν δεν ήταν θετική σε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα δώσει ανάσα στη μισή Ελλάδα, έτσι. Μιλάμε για 4 εκατομμύρια είναι 5 εκατομμύρια όλοι μαζί. Να και 1,3 για τα ασφαλιστικά ταμεία, ακριβώς 5. Αλλά ακόμα και εκεί βλέπετε ότι υπάρχει η ανάγκη της μικροπολιτικής. Άκουγα τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε, μα δική μας πρόταση ήταν και καθυστερήσατε. Μου θυμίζει λίγο το ίδιο που είχε γίνει και με το αφορολόγητο, που μόλις ο Πρωθυπουργός πριν το Πάσχα είπε ότι θα κατοχυρωθεί το αφορολόγητο και δεν θα μειωθεί, που αμέσως έσπευσε η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει τροπολογία. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο μικροπολιτικό παιχνίδι. Σημασία έχει ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο αυτό που κατατέθηκε σήμερα και ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει νόμος του κράτους. Και θα αρχίσει να εφαρμόζεται προκειμένου να ελαφρυνθεί ο κόσμος που εδώ και πάρα πολύ καιρό το περιμένει και έχει δημιουργήσει και μια τρύπα στα ταμεία γιατί δεν πληρώνει περιμένοντας την ρύθμιση. Αυτό όμως είναι για να υπάρχει ταμιακή ροή στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες. Για να υπάρξει ροή προς το ταμείο θα υπάρξει κάποια κίνηση, δηλαδή να έρθουν λεφτά στην αγορά. Πιστεύω ότι και τα δύο ακριβώς κάνει. Γιατί πρώτα απ' όλα, να σας θυμίσω μια αντίστοιχη συζήτηση πριν από μερικά χρόνια για τις τράπεζες. Στην αρχή υπήρχε πολύ μεγάλη αντίρρηση των τραπεζών να κάνουν ρυθμίσεις στα δάνεια. Και πάλι η ίδια κουβέντα. Με το που άρχισαν οι ρυθμίσεις, ο κόσμος φάνηκε ότι ήταν συνεπής, πλήρωνε και οι τράπεζες άρχισαν σιγά σιγά να λαμβάνουν και να έχουν ένα προγραμματισμό. Δεν θα είναι όλοι συνεπείς, και με τις δύο δόσεις κινδυνεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι ξαφνικά να βρεθούν χωρίς να πάρουν σύνταξη, χωρίς να μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις στην εφορία και να τους παίρνουν τα σπίτια και τους λογαριασμούς. Ξέρετε, κύριε Μετζάνη, είναι τέτοιες οι ρυθμίσεις όπως παρουσιάστηκαν χθες από τους υπουργούς, που πιστεύω ότι πραγματικά θα είναι δόσεις που θα μπορούν να τις εξυπηρετήσουν. Ύστερα, μην ξεχνάτε ότι υπήρχε ένας κόσμος που δεν μπορούσε να βγει στη σύνταξη. Είναι περίπου 80.000 άνθρωποι. Μιλάμε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Άρα είναι και υπέρ των ταμείων, των δημόσιων ταμείων για την εφορία και των ασφαλιστικών, είναι των ελεύθερων επαγγελματιών. Φτάνει αυτό το μέτρο. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης. Καταρχάς, επειδή μιλάει η αντιπολίτευση για παροχολογίες, εδώ μιλάμε για συγκεκριμένη αντίληψη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Είδατε, όλα τα μέτρα της ΔΕΘ εξαγγέλθηκαν, ψηφίστηκαν, υλοποιούνται. Τώρα έρχονται 120 δόσεις, το οποίο ήταν μια πολύ μεγάλη τομή για να γίνει. Και από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο έχουν πει ότι με βάση τις πολύ καλές επιδόσεις που έχει αυτή τη στιγμή η οικονομία και τα δημοσιονομικά, πρόκειται να υπάρξει στη συνέχεια και πιο μόνιμα μέτρα φοροελαφρύνσεων και φυσικά η κατοχύρωση του αφορολόγητου.
Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι σκαλοπάτια μια συνολική πολιτική. Θα έρθει νωρίτερα ή θα έρθει μετά τις εκλογές? Θα ψηφιστεί μετά τις εκλογές? Για ποιο λέτε? Για το φορολόγιο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορώ να ξέρω φυσικά πότε θα είναι όριμη η συνθήκη για να το φέρει, αλλά νομίζω ότι η προσπάθεια είναι πριν τις εκλογές, ενώ τις βουλευτικές. Ναι, για τις βουλευτικές μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε για τις ευρωεκλογές, δεν μπορούμε. Η εφαρμογή θα είναι από 1η-1η του 2020 έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά μιλάμε για τη διασφάλιση ακριβώς. Ο κόσμος αρχίζει και ανησυχεί ότι τελειώνει ο χρόνος και το αφορολόγητο υπάρχει κίνδυνο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά και όλα τα δείγματα που έχουμε και από την Ευρώπη και από, ακόμα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή είδατε και με την διαδικασία αποπληρωμής του 40% του δανείου, είναι υπέρ του να υπάρξει η κατοχύρωση όλων αυτών των μέτρων και έχει πια και την ευχέρεια η Ελλάδα, ανακτά την κυριαρχία, να μπορεί να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές. Αυτό είναι και μία απάντηση σε όλη αυτή τη φιλολογία, γιατί τώρα όλα αυτά τα μέτρα. Μα γιατί τώρα μπορούμε. Τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια, τώρα μπορούμε και εφαρμόζουμε μια άλλη πολιτική. Δεν μπορούσατε. Μα πριν από τον Αύγουστο βγήκαμε. Τον Αύγουστο βγήκαμε. Τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε, αλλά Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη. Για να μετρήσουμε πόσα γίνανε από τον Αύγουστο. Γίνανε πάρα πολλά, αλλά. Γίνανε όλα τα μέτρα. Όλα στη Βουλή. Κοιτάξτε, όλα τα μέτρα τη ΔΕΘ. Δεν ξέρω γιατί σα το λέμε, σα κάνουμε την ερώτηση αυτή, γιατί πρέπει αναγκαστικά να κάνουμε την ερώτηση. Όχι, καλά κάνετε. Γιατί όχι, δεν έχω θέμα. Έγινε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ούτε καν μήνας πριν τις εκλογές. Μα δεν είναι όμως ένας μήνας. Ξεκίνησαν. 15 πριν τις ευρωεκλογές μιλάμε. Ναι, ναι. Απλώς λέω ότι όλη αυτή η εφαρμογή των μέτρων ξεκίνησε σταδιακά. Πρώτα απ' όλα το μεγάλο πακέτο της ΔΕΘ. Mm-hmm. Το οποίο αναγγέλθηκε το Σεπτέμβρη. Μέχρι τα Χριστούγεννα είχε ψηφιστεί. Και υλοποιείται. Στη συνέχεια ήρθε ο κατώτατος μισθός. Η κατάργηση του υποκατώτατου. Mm-hmm. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που αυτή τη στιγμή έχουμε 12 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που έχουν γίνει. Δηλαδή δεν είναι κάτι αποσπασματικό και μεμονωμένο. Τώρα ήρθε η ώρα για τις 120 δόσεις. Γιατί τώρα πραγματικά έχει οριμάσει όλη αυτή η διαδικασία και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Ένα νέο μοντέλο λειτουργίας συνολικό του κράτους, της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων, της οικονομίας θα παρουσιάσετε στον δρόμο προς εκλογές? Γιατί αυτό είναι μια διαχείριση προς ποιες εκλογές θα ξεκαθαρίσει τις ευρωεκλογές για να μην τις βουλευτικές είναι το πιο λογικό. Κοιτάξτε, καταρχάς ήδη από πέρσι όπως ξέρετε έχει παρουσιαστεί και μάλιστα και από τον αντιπρόεδρο τον κύριο Δραγασάκη η ολοκληρωμένη στρατηγική για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση. Αυτή τώρα επικαιροποιείται γιατί είναι φυσικό, είμαστε σε μια νέα φάση, έχουμε άλλα δεδομένα πολύ πιο θετικά από ό,τι είχαμε πέρσι. Και σαφώς θα έχουμε και το μεσοπρόθεσμο, που το οποίο και αυτό δίνει μια μακροπρόθεσμη πια πνοή και δυνατότητα. Με μείωση δαπανών σε υγεία, παιδεία. Δεν υπάρχει μείωση. Και μείωση κάποιων φόρων που θεωρούνται παροχές. Ίσα-ίσα. Σας που... λέω ότι γράφανε τα πρωτοσέλιδα πριν από. Ναι, αλλά εγώ μπορώ να σας πω, γιατί το είπε και ο Ευκλήδη Τσακαλώτος, ότι έχουμε 600 εκατομμύρια αύξηση των δαπανών για την υγεία, 400 εκατομμύρια και ίσως και παραπάνω για την παιδεία. Και να πω και κάτι που αφορά ήταν εμένα άμεσα. Ήταν η επόμενη ερώτηση, το Υπουργείο σας. Ναι, ήταν το οποίο δεν είναι τώρα με αυτά. Ναι. Μια χαρά δεν είναι τώρα με αυτά. Να δούμε αν θα υπάρξουν αυτές οι προσλήψεις οι αναγκαίες. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι το δημόσιο έχει ανάγκη. Από κόσμο το ζούμε εμείς καθημερινά εδώ μέσα. Στο δημόσιο δουλεύουμε. Όσο και αν κάνει εντύπωση κάποιος αυτό, υπάρχουν τραυματικές ανάγκες. Έχει γεράσει το δημόσιο. Θα γίνουν προσλήψεις στην παιδεία και στην υγεία? Ναι. Θα γίνουν και θα σας πω ακριβώς τα νούμερα. Καταρχάς, όπως ξέρετε, από 1η-1η της χρονιάς που διανύουμε του 19, εφαρμόζεται πια ο κανόνας ένας προς ένας. Δηλαδή, ένας φεύγει, ένας έρχεται. Όχι στη θέση που έφυγε, αλλά με βάση τις προτεραιότητες στο συνολικό αριθμό. Γιατί ήταν η επόμενη ερώτηση. Γιατί εμάς μας φύγουν 300 τώρα με σύνταξη από την ΕΡΤ, θα πάρουμε 300. Δεν θα πάρουμε ούτε έναν. Δεν πάει αυτό. Δεν πάει έτσι. Δεν θα πάρουμε ούτε έναν. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι την ΕΡΤ τη στηρίζουμε. Δεν τη στηρίζετε, ναι. Στηρίξετε όμως και με το ένα προς ένα και την ΕΡΤ, τώρα που το μιλάω. Το πέρα το κοντρόλ τώρα αυτό και είναι συνδικαλιστές πάνω. Και προσωπικά και πολιτικά τη στηρίζουμε. Το ξέρετε αυτό. Γιατί αυτή η ΕΡΤ που όλοι αρέσκονται να τη χτυπούνε, έχει ζωντανό πρόγραμμα, ενημερωτικό πρόγραμμα από τις 6 παρα 10 το πρωί, 6 παρα 10 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Και όχι μόνο αυτό. Ναι, 3,5 ώρες. Αφορά τον απόδημο ελληνισμό. Ναι, μόνο αυτό. Αφορά τον πολιτισμό. 3,5 δηλαδή ώρες πράγματα... κάθονται αυτοί οι άνθρωποι. Α, δεν το συστάω. Λοιπόν, σαφώς λοιπόν και η ΕΡΤ είναι μέσα στις προτεραιότητες αυτές, αλλά να σας πω ακριβώς τα νούμερα. Ότι λοιπόν με τον κανόνα ένα προς ένα, επειδή το 2018 αποχώρησαν 9.040, αυτό είναι και το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει είναι 2.500 για την υγεία, όπου είναι 1.000 ιατροί και 1.500 νοσηλευτές και λοιπές ειδικότητες.
Είναι, όπως ξέρετε, οι 4.500 για την ειδική αγωγή. Είναι οι 3.200 για τη βοήθεια στο σπίτι. Είναι περίπου 155 για τα ΚΕΠ, το οποίο αφορά άμεσα τους πολίτες. Και εδώ θέλω να πω κάτι, λέγοντας έτσι αυτές τις συγκεκριμένες προτεραιότητες, που τώρα είναι οι προκηρύξεις σε εξέλιξη. Ότι επειδή βγαίνει η Νέα Δημοκρατία πολλές φορές και μια νεοφιλελεύθερη άποψη που μιλάει για το σπάταλο κράτος, για μικρότερο κράτος, θέλω να σας πω ότι από το 2009 μέχρι και σήμερα είχαμε μια συρρήκνωση του δημοσίου κατά 20% σε ανθρώπινο δυναμικό. Πόσο ακριβώς? 20%. Άραστε. Αυτό σημαίνει ότι... Κυρίως από συνταξιοδοτήσεις. Συνταξιοδοτήσεις και μη προσλήψεις. Δηλαδή ήταν μια συνεχής συρρήκνωση. Με το ένα προς ένα δεν πάμε να διωγγώσουμε το κράτος. Πάει, σταματάει η συρρήκνωση. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο, να το πούμε για να καταλάβουμε κι εμείς τι γίνεται. Φεύγει ο κόσμος, δεν προσλαμβάνουν μάλλον. Οι ανάγκες παραμένουν. Οι ανάγκες παραμένουν και ο κόσμος που είναι μέσα. Τι κάνει, περιβάλλει αυτό. Είναι λοιπόν κρίσιμο το ερώτημα. Τι κάνει ο κόσμος που είναι μέσα. Να δουλεύει παραπάνω, δεν γίνεται. Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Δεν μπορεί να πληρωθεί υπερορίες. Ο κόσμος το ξέρουμε όλοι μας εδώ. Λοιπόν, εδώ θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τι γίνεται λοιπόν? Το πρώτο που γίνεται είναι ότι έχουμε ένα γερασμένο προσωπικό, δηλαδή όταν ο μέσος όρος του δημοσίου είναι άνω των 50-55 ετών, και όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό και ανάπτυξη και να μπορέσει το δημόσιο να είναι μοχλός κινητήριος μιας στρατηγής, και έτσι έρχομαι στο πρώτο ερώτημα που θέσατε, αυτό σημαίνει πρέπει να μπει μια νέα γενιά που να μπορεί να σηκώσει πάνω της αυτό το μετασχηματισμό. Το δεύτερο, το οποίο είναι και η κρυφή ατζέντα πίσω από το 1:5 που θέλει να γυρίσει πίσω ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει εξαγγείλει. Το 1:5 σημαίνει και επιπλέον συρρήκνωση, έτσι, ουσιαστικά. Από ό,τι είμαστε τώρα. Σημαίνει την πιο μνημονιακή εποχή. Μάλιστα. Δηλαδή 1:5 ήταν στην αρχή το πιο σκληρό μνημόνιο. Μετά είχε πάει 1:3, τώρα πήγε 1:1. Σημαίνει όχι απλώς ότι σταματάει η δυνατότητα προσλήψεων, σημαίνει ότι πλέον είτε θα πρέπει να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους, περί αυτού πρόκειται, δηλαδή μην κρυβόμαστε, ή συγκεκριμένων υπηρεσιών και διαδικασιών του δημοσίου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να σταθεί. Ποιοι είναι οι πρώτοι? Τώρα, όχι, θέλω να σας ρωτήσω εγώ. Πέστε ότι γίνεται το 1:5. Ποιοι είναι οι πρώτοι τομείς? Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν θα το αφήσει να γίνει αυτό. Υπόθεση εργασίας. Υπόθεση εργασίας. Τι θα σήμαινε λοιπόν, να το πούμε συγκεκριμένα. Τι είναι αυτή, ναι, θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα. Λοιπόν, θα σας πω. Δεν θα μιλάμε στον αέρα, πείτε συγκεκριμένα. Θα σας πω με νούμερα. Που θα μπορούσαν να ιδιωτικοποιηθούν. Αν αυτή τη στιγμή είπαμε ότι έχουμε 9.000, με βάση 9.040. Με βάση το 1:1, ακριβώς. Αν τώρα εφαρμόζαμε το 1:5, σήμερα θα μπορούσαμε να προσλάβουμε τώρα μόνο 1.800. 1.800 σημαίνει αυστηρά και μόνο η κάλυψη των αναγκών των παραγωγικών σχολών της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων και του διπλωματικού σώματος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Δεν θα μπορούσε να προσληφθεί ούτε ένας γιατρός, ούτε ένας νοσηλευτής. Από τους 9.040, οι 1.800 είναι το 1:5. Είναι το 1:5. Δεν μιλάω για το 1:5. Οι 1.800 από τις 9.040 που θα προσληφθούν είναι οι παραγωγικές σχολές. Είναι οι ανελαστικές που θα λέγαμε προσλήψεις, που δεν μπορείς. Γιατί πρέπει έτσι να γίνει. Είναι οι παραγωγικές σχολές. Δεν μιλάμε για 9.040. Δηλαδή καταλαβαίνετε την κοροϊδία στον κόσμο ότι το 1:5 σημαίνει ότι ούτε νοσοκομείο μπορεί να στηριχθεί, ούτε σχολείο. Ποιοι θα ήταν οι πρώτοι τομείς του δημοσίου που θα μπορούσαν άμεσα να ιδιωτικοποιηθούν? Αυτό λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν το 1:5. Ναι. Το 1:5 για να λειτουργήσει το κράτος σημαίνει είτε ότι κάνεις νέα στρατιά συμβασιούχων, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα σταματήσει και θα πωλήσει τους συμβασιούχους, άρα ούτε αυτό ισχύει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ένα κράτος να βασίζεται στους συμβασιούχους, πρέπει να έχει τακτικούς υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν καριέρα, επιμορφώνονται, μπορούν να προσφέρουν σε μια υπηρεσία. Ή θα έκανε ιδιωτικοποίηση. Να σας πω πολύ απλά. Αυτό που λέει η Εξωματική Αντιπολίτευση είναι ότι θα ιδιωτικοποιήσει όποια κομμάτια μπορεί να ιδιωτικοποιήσει, όπου θα φέρει όμως, θα εξοικονομήσει χρήματα από αυτή την ιδιωτικοποίηση, γιατί θα μειωθούν δαπάνες. Και δεύτερον, θα χρησιμοποιήσει αλλιώς τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, κάνοντας καλύτερη κατανομή, γιατί να υπάρχουν και στα δύο, λοιπόν. Και στα δύο, γιατί που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, να απαντήσουμε και στα δύο. Αφού τελειώσετε με το ποιοι τομείς θα είναι πρώτοι αυτοί που θα είναι. Λοιπόν, να απαντήσουμε και στα δύο. Πρώτον, σας απέδειξα λοιπόν ότι με το 1:5 δεν προσλαμβάνεται κανείς στην ουσία, γιατί είναι μόνο οι παραγωγικές σχολές. Άρα, αυτό σημαίνει κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, των νοσοκομείων, των δομών και της παιδείας. Η αλλαγή μεταξύ μετατάξης των δημοσίων υπαλλήλων. Πώς μπορεί να γίνει μετάταξη? Θα βάλουμε στη θέση του γιατρού ή του νοσηλευτή ή κάποιον ο οποίος είναι οδηγός ή διοικητικός υπάλληλος? Αυτή τη στιγμή εμείς εφαρμόζουμε την κινητικότητα, όπου είναι ένας θεσμός πάρα πολύ σημαντικός. Ήδη τώρα προκηρύχθηκαν 7.000 θέσεις, που είναι ένα
ρεκόρ. Πριν ήταν 5.500 την προηγούμενη χρονιά. Άρα δηλαδή υπάρχει κινητικότητα στο δημόσιο. Φυσικά υπάρχει. Θεσπίστηκε από το 2016. Δουλεύει, δείχνει να δουλεύει το σύστημα. Όχι μόνο δουλεύει, έχει απογειωθεί τώρα. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι για να λειτουργήσει κινητικότητα, η οποία στην ουσία τι είναι. Η απελευθέρωση από την πελατειακή λογική των μετατάξεων. Γιατί κακά τα ψέματα, οι μετατάξεις ήταν το μεγαλύτερο ρουσφέτη παλιά για να γίνει μεταξύ Υπουργείων και Δημοσίων Υπηρεσιών. Από το 2016 και μετά. Γίνεται με βάση τα οργανογράμματα, οι φορείς του δημοσίου προκυρήσουν τις θέσεις που έχουν κενές και έρχονται οι δημόσιοι υπάλληλοι ανάλογα με τα προσόντα τους, υποβάλλουν υποψηφιότητα και γίνονται δεκτοί με μια μοριοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει κυρίως για διοικητικό προσωπικό ή για περίπου συναφείς κατηγορίες. Αλλά όταν έχεις κενά εκπαιδευτικών ή γιατρών ή νοσηλευτών, δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνη της η κινητικότητα, γιατί εδώ έχεις κενά, πρέπει να καλύψεις. Άρα δεν είναι επιχείρημα ότι με το 1 προς 5 θα κάνεις μια καλύτερη δηλαδή κατανομή προσωπικού. Δηλαδή στο δημόσιο, θέλετε να μας πείτε στο δημόσιο, δεν υπάρχουν τομείς στους οποίους υπάρχει πεπληθώρα δημοσίων υπαλλήλων και κάποιοι άλλοι στους οποίους αντίστοιχες θέσεις έχουν έλλειψη. Κοιτάξτε, η υπερπληθώρα που μπορεί να υπάρξει σε κάποιους τομείς, καταρχάς μετά από 20% μείωση, μετά από 10 χρόνια κρίσης, δεν υπάρχει. Η όποια υπερπληθώρα, συγγνώμη για την έκφραση, περισσότερο προσωπικό κυρίως σε κάποιων ειδικοτήτων που δεν χρειάζονται, δεν χρειάζονται σε διοικητικό προσωπικό, σαφώς μπορεί και λειτουργεί η κινητικότητα, αλλά στο κομμάτι γιατροί, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί νοσηλευτές. Υπάρχουν ελλείψεις. Εκεί έχει τεράστιες ελλείψεις. Όλη η καθημερινότητά μας. Δεν γίνεται. Δηλαδή... Υπάρχουν όμως και υπηρεσίες που μπαίνεις μέσα και βλέπεις ανθρώπους να κάθονται σε άδεια γραφεία, για παράδειγμα. Να μην κάνουν τίποτα. Να μην έχουν. Σαν ποια υπηρεσία, γιατί. Εγώ τουλάχιστον σε όσο υπηρεσία. Δηλαδή, αν πάτε στις εφορίες, οι άνθρωποι δουλεύουν νυχτημερών. Δεν θα σας πούμε που θα πάτε, αλήθεια στο λέω. Μπορεί να πάτε και να δείτε έναν άνθρωπο να κάθεται σε ένα ιδιογραφείο, γιατί παλιά είχε δουλειά και τώρα δεν έχει, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη ειδικότητα. Γιατί την έχασε λόγω της ψηφιακής πρόσβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις και εκεί βοηθάει και μια καλή οργάνωση με τα περιγράμματα θέσης και με όλο τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πώς είναι στο δημόσιο ακριβώς, τι κάνει ο καθένας. Τι και να υπάρχει. Το 2010 όταν ήρθαν εδώ οι θεσμοί, η Τρόικα τότε, πάντα Τρόικα, και ζητήσαν ένα οργανόγραμμα του δημοσίου, δεν είχαμε να τους δώσουμε. Δεν ξέρουμε να τους πούμε τώρα πώς είμαστε. 5.666 υπάλληλοι. Όχι 500.666 υπάλληλοι. 500.666. Υπάρχει, πηγαίνετε στην απογραφή που τηρείται στο Υπουργείο μας. Κάθε μήνα μπαίνουν αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Πιστεύω ότι αυτό ίσως είναι και από, για να πούμε και την πραγματικότητα, μπήκε και μία σειρά όλα αυτά τα χρόνια εκ των καλό υπολογισμού, συγγνώμη κύριε Ξενογεννακοπούλου, σε αυτούς εδώ τους υπαλλήλους περιλαμβάνονται και η αστυνομία και τα πάντα. Ό,τι πληρώνεται από το δημοσίο. Ό,τι πληρώνεται από το μισθολόγιο του δημοσίου. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα, το ότι μειώθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά 20% το προηγούμενο διάστημα, σημαίνει ότι αυξήθηκε η γραφειοκρατία, μειώθηκε η γραφειοκρατία, είναι πιο γρήγοροι οι ρυθμοί, μειώθηκαν οι σφραγίδες, γιατί καθένας είχε μια σφραγίδα για να δικαιολογεί τη θέση του. Καταρχάς, όπως σας είπα πριν, το μεγάλο στοίχημα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το οποίο είναι στοίχημα και οικονομικό, δημοσιονομικό και αναπτυξιακό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με το υπάρχον προσωπικό, αν δεν πάρουμε ένα νέο προσωπικό το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία. Το κοινωνικό κράτος. Αυτό σημαίνει απολύσεις. Όχι, καμία απολύση. Επειδή αυτό το προσωπικό θα το έχουμε για. Αλλά αυτό το προσωπικό κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Αλλά όταν είσαι ο μέσος όρος γύρω στα 50, σημαίνει ότι βαίνει προς συνταξιοδότηση. Σε 15-20 χρόνια. Ο μικρότερος που έχουμε εδώ, μόνιμος υπάλληλος στην ΕΡΤ, που εμείς οι δύο δεν είμαστε, ο μικρότερος μόνιμος υπάλληλος νομίζω είναι 36-37 χρονών. Δεν είναι. Δηλαδή, προς Θεού δεν μιλάμε. Τι απολύσεις, εδώ προσλήψεις κάνουμε. Ρωτάω, γιατί. 38 με ενημερώνουν 38 χρόνια, το ξέρω. Όλοι χρειάζονται. Όλοι χρειάζονται. Απλώς ο καθένας έχει το δικό του ρόλο να επιτελέσει. Ύστερα, το κοινωνικό κράτος. Mm-hmm. Το κοινωνικό κράτος αυτή τη στιγμή χρειάζεται στήριξη. Ναι. Δεν γίνεται να λειτουργεί. Χαρακτηριστική περίπτωση η ειδική αγωγή. Οι 4.500 τώρα που θα είναι για τα σχολεία της ειδικής αγωγής. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε αγωνία κάθε φθινόπωρο αν θα ανοίξουν τα σχολεία αυτά. Mm-hmm. Όπου μιλάμε ότι είναι για παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες εκπαιδευτικές και τα οποία στην πραγματικότητα ήταν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Αυτό τι σήμαινε. Σήμαινε ότι υπέφερε και η οικογένειά τους, οι γονείς τους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι είχαν προβλήματα να πάνε και αυτοί στην εργασία τους και γι' αυτό εμείς λέμε ότι
Λιγότερα κενά, αλλά κενά υπάρχουν ακόμα. Και φέτος υπήρξαν κενά. Τώρα προχωράνε οι προσλήψεις. Mm-hmm. Οι προσλήψεις για τους 4.500 γίνεται τώρα, η προκήρυξη είναι σε εξέλιξη, προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία κανονικά το φθινόπωρο. Την καινούργια χρονιά το φθινόπωρο θα ανοίξουν τα σχολεία της ειδικής αγωγής χωρίς κανένα κενό. Μα αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο προκηρύχθηκε και οι 4.500 θέσεις, η προκήρυξη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η κοινωνική διάσταση του δημοσίου είναι και αυτή αναπτυξιακή. Δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία η οποία προοδεύει και ευημερεί, αν δεν υπάρχει κοινωνική διάσταση. Και γι' αυτό το λόγο εμείς αφενός ιδρύουμε νέους θεσμούς, όπως είναι το παρατηρητήριο, για να μπορούμε να αξιολογούμε το ίδιο το δημόσιο. Έχουμε μια ειδική γραμματεία ακόμα. Μόνο με αποσπάσεις και μετατάξεις. Ούτε μία πρόσληψη. Καλά, πρόσληψη ούτε σε άλλο δεν έχετε κάνει. Θα το έχουμε μάθει. Όχι, και στον νόμο, αυτό λέμε. Το μαθαίνουμε. Αλλά αυτό, να σας πω ποια είναι η λογική αυτού του παρατηρητηρίου. Είναι ότι όλοι μας λένε μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις. Μια έννοια που κακοποιήθηκε την περίοδο του μνημονίου. Εμείς λέμε. Γιατί σήμαινε κόψιμο. Ακριβώς. Γιατί σήμαινε απολύσεις και απορρίθμιση. Εμείς τι λέμε. Ωραία. Και περικοπές. Μεγάλες θεσμικές αλλαγές δεν πρέπει να αξιολογούμε την εφαρμογή και την απόδοσή τους. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μια αλλαγή. Πρέπει να αξιολογείται. Πρέπει να αξιολογείται η ίδια η πολιτική του δημοσίου. Και το άλλο είναι ότι έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τα κοινωνικά δικαιώματα, για τα ΑΜΕΑ, για τις πολύτεκνες οικογένειες, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, γιατί πιστεύουμε ότι και τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων είναι αυτά τα οποία τελικά συμβάλλουν στην πιο ποιοτική λειτουργία τη δημόσια διοίκηση μέσα από ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούσαν κάποια στιγμή να διεκδικήσουν και να πάρουν το 13ο και 14ο μισθό. Κοιτάξτε. Ξέρετε, γιατί. Εγώ έπαθα ένα σοκ όταν ήρθα στην ΕΡΤ, γιατί είχα συνηθίσει. Έπαιρνα 14 μισθού. Έπαιρνα έξω, έπαιρνα δώρο, έπαιρνα επίδομα αδεία. Καταρχά, ακούγοντα τον κύριο Μητσοτάκη, καταλάβαμε ότι αμφισβητεί και το δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, ότι δεν αμφισβητεί το δώρο. Είπε ότι δεν το αμφισβητεί απλώ. Είπε ότι δεν πρόκειται να κόψει. Ξέρετε, το δώρο και θα αυτοί οι 500.666 υπάλληλοι δημόσιοι που τους έχετε μετρήσει και μας τους λέτε θα πάρουν κάποια στιγμή και το. Κοιτάξτε. Δώρο, είναι να αλήθεια, έχουν ελπίδες οι άνθρωποι, δηλαδή να. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι μεγαλύτερες περικοπές και οι πρώτες γίνανε στους δημοσίους υπαλλήλους. Ήδη από το πρώτο. Λέτε, πριν την κρίση, πριν το 2009, έγιναν οι περικοπές στον ιδιωτικό τομέα. Ξεκίνησαν από το 2008. Ναι, στον ιδιωτικό γίνανε κυρίως με το δεύτερο μνημόνιο. Ναι. Με το πρώτο μνημόνιο ήταν κυρίως για τους δημοσίους. Πολλές περικοπές. Πάρα πολλές περικοπές. Σίγουρα. Και μόνο το ότι αναγκάστηκε τώρα η κυβέρνηση να φέρει και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Ήταν βία η αλλαγή στο δημόσιο. Είμαστε σιγά σιγά. Εγώ πιστεύω ότι όσο βελτιώνονται, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να το πω μόνη μου χωρίς συνεννόηση με το Οικονομικό Επιτελείο και τον Πρωθυπουργό, αλλά πιστεύω ότι όσο μπαίνουμε σε μια κανονικότητα, σημειωτέων νέα κανονικότητα, δεν σημαίνει επιστροφή σε μια παλιά κανονικότητα η οποία ήταν και προβληματική και με παθογένειες προς τα κοιτάμε. Αλλά η νέα κανονικότητα σημαίνει ότι μπορεί να είναι αναπτυξιακή, κοινωνική. Και όσο αυτά τα δημοσιονομικά μεγέθη εμπεδώνονται και αναπτύσσονται, πιστεύω ότι θα έρθει και η στιγμή κάποια στιγμή που θα μπορέσει να υπάρξει και μια καλύτερη μισθολογική αντιμετώπιση για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επιμένουμε γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι, εγώ δεν θα μπορούσα σήμερα, δεν θα ήταν σοβαρό να το πω μόνη μου χωρίς τους συναδέλφους του Οικονομικού Επιτελείου. Είναι δύσκολο να ρωτήσω κάτι. Τσακώνεστε με το Υπουργείο Εργασίας αν θα δώσουν 13ο μισθό ή 13η σύνταξη. Τι εννοείται, γιατί. Γιατί το δημοσιονομικό μου περιθώριο δεν ξέρω αν επιτρέπει και 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Πώς τσακώνεστε για τα αυτά καταρχάς, τα λεφτά και συνεργαζόμαστε, πάρα πολύ καλά και δεν τσακώνεται κανείς. Κοινό αγώνα κάνουμε στην κυβέρνηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλά όλους αυτούς τους μήνες. Εγώ θα σας πω και κάτι προσωπικό. Όταν παραιτήθηκα από υπουργός το Φλεβάρι του 2012, στο δεύτερο μνημόνιο για να το καταψηφίσω, τότε που διαγράφτηκα. Ένας από τους λόγους ήταν τα κοινωνικά θέματα, τα εργασιακά, η καταρρίωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και τώρα το ότι συμμετέχω σε μια κυβέρνηση που αποκαθιστά τα εργασιακά δικαιώματα, τον κατώτατο μισθό, τον αυξάνει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, νιώθω πραγματικά και μια μικρή δικαίωση πολιτική ότι συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί τώρα έρχεται η στιγμή που μπορούμε ξανά και αποκαθιστούμε όλες αυτές τις διαδικασίες και τις πολιτικές. Πολιτική και όχι οικονομική και όχι στο Υπουργείο σας η επόμενη ερώτηση. Προχθές έγινε υπουργός ο κύριος Στοχαρόπουλος στη γέφυρα. Στην προοδευτική σημασία μας συμμαχία ο κύριος Στοχαρόπουλος, γίνεται υπουργός εσείς. Τελικά οι υπουργικές καρέκλες είναι δώρο για να συμμαχίσετε με την κυβέρνηση, με το ΣΥΡΙΖΑ και να πάτε σε εκλογές. Η υπουργική συμμετοχή είναι καταρχάς μια συστράτευση σε μια προσπάθεια.
Και τι είναι, η αντιπολίτευση. Διαβάσετε το Σαββατοκύριακο, ναι, πιστεύω, ναι. Και είδα, ναι, και ακούσατε, για συναλλαγές. Ούτε καν να το πω δεν θέλω, ναι, λοιπόν, το τι έγινε. Να απαντήσω σε όλα αυτά. Τι έγινε στο Twitter, ναι, τι έγινε στα μέσα, ναι, κοινωνικής δικτύωσης, όλα, τι έγινε, τι γράφτηκε, τι ακούστηκε. Θα απαντήσω και γενικά και ειδικά. Θα ξεκινήσω με το γενικό. Είμαστε σε μία φάση όπου από την πλευρά της αντιπολίτευσης, μόλις σπάει, ή θεωρούν ότι σπάει, η απομόνωση που προσπαθούν να καλλιεργήσουν για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται αυτή η τεράστια στοχοποίηση ανθρώπων και στελεχών. Αυτό το έχουμε ζήσει σε όλες τις προηγούμενες φάσεις. Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση. Το ίδιο έγινε και με την Προοδευτική Συμμαχία. Δηλαδή, χωρίς καν οι περισσότεροι που μπήκαν στην Προοδευτική Συμμαχία, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται είτε από το σοσιαλιστικό χώρο, είτε από την κεντροαριστερά, είτε από τους οικολόγους, δεν μπήκαν όλοι αυτοί για να μπουν στην κυβέρνηση. Όλοι κατηγορήθηκαν για συναλλαγή όμως και είπαν, ναι, ότι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν ότι πάνε, ναι, για την καρέκλα. Οτιδήποτε λοιπόν πάει αυτή τη στιγμή την εικόνα της περιθωριοποίησης της κυβέρνησης, δέχεται αυτή τη λησαλέα επίθεση. Να πούμε όμως για τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι πρόεδρος του Δημάρ. Είχε μία συνεπή στάση όσον αφορά τη συμφωνία των προσωπών. Mm-hmm. Την είχε πει ξεκάθαρα εξ αρχής. Ναι, από την πρώτη στιγμή. Απαντάω στο θέμα της συναλλαγής. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί το Κινάλ κατηγορεί τον κύριο Θεοχαρόπουλο τη στιγμή που το ίδιο το Κινάλ τον διέγραψε. Δηλαδή. Ναι, αλλά έχει κρατήσει τη μισή Δημάρ. Όχι τη μισή Δημάρ. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι. Το μεγαλύτερο κομμάτι. Κοιτάξτε, αυτό ήταν επιλογή του καθένα τι έκανε. Πάντως, τον κύριο Θεοχαρόπουλο, το Κινάλ τον διέγραψε, ενώ ήταν συνιστόσα, υποτίθεται, του Κινάλ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Θεοχαρόπουλος προέρχεται, όπως και η Δημάρ, μέσα από τους κόλπους της αριστεράς. Άρα ήταν πολύ πιο φυσικό για εκείνον να πάει και να κάνει μία προγραμματική συμφωνία όπως έκανε με το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είναι μία προσωπική του επιλογή, γιατί συμμετέχει και ο Γενικός του Γραμματέας στο Ευρωψηφοδέλτιο και τα στελέχη του στην Προοδευτική Συμμαχία, και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο φυσιολογικό από το να βλέπεις κόμματα της κεντροαριστεράς να έχουν κεντροδεξιά στροφή. Ποια κόμματα? Το Κινάλ έχει μία σαφή αυτή τη στιγμή κεντροδεξιά στροφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα μία άρνηση διαλόγου με την αριστερά. Συγκυβέρνησε με την Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ. Συγκυβέρνησε. Βέβαια συγκυβέρνησε. Και εγώ πιστεύω ότι ένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με την. Στους Έλληνες. Με ένα δεξιό κόμμα. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία διαφοροποίησης. Ναι, υπάρχουν διαφοροποίησεις. Μην βάζουμε κατηγορίες ότι συμμαχία μόνο με το ένα ή με το άλλο. Καταρχάς. Η Προοδευτική Συμμαχία νομίζω ότι προσπαθεί να βρει κόσμο από όλους τους χώρους. Έχει όμως ένα σαφές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει από άλλους χώρους και όχι από την αριστερά. Και σαφώς. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με το Κινάλ μετεκλογικά, εάν. Κοιτάξτε, το Κινάλ επιλέξει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε πρόσκληση στο Κινάλ να έρθει σε διάλογο. Ποιες είναι οι διαφορές όμως? Ότι η Προοδευτική Συμμαχία έχει ένα σαφές ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα. Μπορεί να είναι ανοιχτή σε κάθε δημοκράτη που είναι απέναντι στην ακροδεξιά, στον νεοφιλελευθερισμό, που θέλει ένα προοδευτικό πρόσημο για την Ευρώπη, για μια δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη. Αλλά το πρόσημο είναι σαφές, προοδευτικό και αριστερό. Mm. Δεν υπάρχει εδώ πέρα δηλαδή ένας ιδεολογικός χυλός. Υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο. Επίσης, η συγκυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Το στίγμα παρέμενε αριστερό και προοδευτικό, γιατί το έδινε ο μεγάλος κορμός που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός. Στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το στίγμα ήταν αντίστροφο. Το στίγμα ήταν σαφές, συντηρητικό, και μάλιστα αυτό που βλέπουμε στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, και ξέρετε, είναι κάτι που το παρατηρούμε σε όλη την Ευρώπη. Το είδαμε και στο Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας. Mm-hmm. Και υπέστηκε κόστος στις εκλογές. Είναι από μια διολύσιση προς την ακροδεξιά. Με μέλη τα οποία ήταν μαζί του πριν τις εκλογές. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.